Την πρόταση για στήριξη τη υποψηφιότητα Γιώργου Λιλίκα επικύρωσαν και επίσημα τα μέλη τη Κεντρική Επιτροπή τη ΕΔΕΚ. Η πρόταση έλαβε 90 ψήφου υπέρ, 4 εναντίον και 9 αποχέ. Πιστεύουμε ότι ο Γιώργο Λιλίκα καλύπτει επαρκώ τι πολιτικέ προποθέσει που είχαν τεθεί για το πρόσωπο του υποψηφίου. Γι' αυτό άλλωστε από την αρχή ήταν ένα από τα ονόματα που προτείναμε. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρο ΕΔΕΚ στην ομιλία του άφησε εχμέ κατά του δίκο για το ναυάγιο τη συνεργασία στον ενδιάμεσο χώρο, λέγοντα μάλιστα ότι εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια για μια κοινή υποψηφιότητα των τεσσάρων κομμάτων. Άλλωστε, η αυτόνομη κάθοδο δεν ήταν και δεν είναι αυτό Ήταν και είναι μέσο για προβολή τη δική μα αυτοδύναμη πολιτική και ιδεολογική πρόταση όταν υπάρχουν διακριτέ και μείζονο σημασία διαφορέ. Η απόφαση τη ΕΔΕΚ αυξάνει τι ευθύνε μου, ανέφερε σε δηλώσει του ο Γιώργο Λιλίκα, εξέροντα την υπέρβαση γιανάκι ομήρου. Η προσωπική υπέρβαση και η συνέπεια που επιδεικνύει στα θέματα τη εναλλακτική πρόταση εξουσία για μια υποψηφιότητα που να εκφράζει τον ενδιάμεσο χώρο αποτελούν υπόδειγμα πολιτικού ηγέτη που πολιτεύεται με αρχέ και ήθο, χωρί προσωπικέ οι σκοπιμότητε. Στην αντίπερα όχθη, μετά από πολύ συνεδρία, τα μέλη τη Κεντρική Επιτροπή του ΔΥΚΟ ενέκριναν με 90 ψήφου υπέρ, 8 εναντίον και 3 αποχέ την πρόταση για συνέχιση του διαλόγου με το ΔΣΥ, αλλά ταυτόχρονα και με τι δυνάμει του ενδιάμεσου χώρου. Για το σχηματισμό ενό συνασπισμού εξουσία στη βάση τη στρατηγική τη εθνική συνεννόηση και τη ενότητα. Στην ομιλία του νωρίτερο, ο πρόεδρο του ΔΥΚΟ, Μάριο Καρογιάν, απέκλεισε και επίσημα τη συνεργασία με το ΑΚΕΛ για τι προεδρικέ, αλλά αναφέρθηκε και στην υποψηφιότητα Λιλίκα. Και ω εκ τούτου έχει απορρίψει την υποψηφιότητα του κυρίου Μαλά. Θεωρεί επίση ότι η επιλογή του κυρίου Λιλίκα οδηγεί σε περαιτέρω καταγερματισμό των ποτικών δυνάμειων και αντιστρατεύεται το στόχο για επιδίωξη ενό ευρύτατου και ισχυρού συνασπισμού εξουσία. Άμεση ήταν η απάντηση του υποψηφίου, ο οποίος απέδωσε στο Μάριο Καρογιάν έλλειψε επιχειρημάτων να στηρίξει την υποψηφιότητα Αναστασιάδη, η οποία όπως είπε βρίσκεται στον αντίποδα των διαχρονικών θέσεων του δίκο. Μήπως τελικά το μόνο και πραγματικό κριτήριο στις επιλογές του κύρου Καρογιάν, όπως και στις προηγούμενε προεδρικές εκλογές, είναι η νομή τη εξουσίας μέσα από κρυφές συναλλαγές. Το δίκο πάντω έθεσε χρονοδιάγραμμα. Ο διάλογος να ολοκληρωθεί μέχρι το Σεπτέμβριο και σε περίπτωση αρνητικής κατάληξης το κόμμα θα εξετάσει την επιλογή της αυτόνομης καθόδου.